Ένα μέλο με σιγουριά ζήτησαν τα μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής στη δεύτερη τακτική πανηγυρική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο της Ολομέλειας της Βουλής. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου. Το κράτος οφείλει να εξέλθει όλους εκείνους τους τρόπους και τους μηχανισμούς, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο όλες οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης εις βάρος των παιδιών. Τη Σύνοδο της Κυπριακής Παιδοβουλής απασχόλησε ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών. Κάθε επαρχία ετοίμασε έκθεση για ένα τομέα που αφορά στις κοινωνικές υπηρεσίες και αφού συζητήθηκαν στη Σύνοδο, εγκρίθηκαν ομόφωνα. Εμείς είμαστε το παρόν και το μέλλον του τόπου, δήλωσε μετά το τέλος της Συνόδου ο πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής Φλορέντσος Κούτας. Να σταματήσουν οι εκπτώσεις και οι περικοπές στις υπηρεσίες, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Γιατί εμείς είμαστε το μέλλον του τόπου, αλλά είμαστε και το παρόν του τόπου. Και σε εμάς πρέπει να επενδύσει το κράτος. Τη Σύνοδο της Κυπριακής Παιδοβουλής παρακολούθησαν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λίτα Κουρσουμπά, βουλευτές και μέλη της Βουλής των Γερόντων.